Καλό μεσημέρι. Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε στις θέσεις μας. Θα ξαναφύγουμε όμως από το Ηράκλειο και θα συνδεθούμε με τα πανέμορφα ηλιόλουστα όπως μας μετέφεραν και λίγο πριν Χανιά, για να μιλήσουμε και να γνωρίσουμε ανθρώπους οι οποίοι στη ζωή τους, αν μη τι άλλο, έχουν ενταγμένο το κομμάτι του αθλητισμού και την έκφρασή τους με το ορεινό τρέξιμο, με ορεινούς αγώνες και με μια δυτή διοργάνωση, με αφετηρία το αγαπημένο λουτρό σφακίων και με μια πορεία που αξίζει πολύ να μοιραστούμε με όλους εσάς. Λοιπόν, θα πούμε καλό μεσημέρι από τα Χανιά απευθείας. Κοντά μας, έστω και με αυτόν τον τρόπο, είναι ο Γιάννης Λουπασάκης, μέλος του Συλλόγου Αθλητών Βουνού, Άρκαλος. Καλό μεσημέρι, Γιάννη. Καλό μεσημέρι και από μένα. Καταρχάς, να σας ευχαριστήσουμε για τη φιλοξενία. Χαρά μας. Εκπομπή σας, δίνοντας μας έτσι τη δυνατότητα να επικοινωνήσουμε σε ολόκληρη την Κρήτη το εγχείρημά μας. Να μιλήσουμε συγκεκριμένα για ποια διοργάνωση μιλάμε, γιατί το Σαββατοκύριακο αυτό θα έχει δύο σε εισαγωγικά χτυπήματα. Ξεκινάμε από το Σάββατο 26 Οκτωβρίου με το πρώτο σφακιά Sky Run C2 Summit, πράγμα το οποίο μπορεί να μπερδέψει τον κόσμο ακούγοντάς το, αλλά να πούμε ότι είναι ένας ανηφορικός ορεινός αγώνας με αρχή το λουτρό σφακίων και με κατάληξη την κορυφή των Λευκών Ωραίων. Ακριβώς, την υψηλότερη κορυφή των Λευκών Ωραίων, σε υψόμετρο 2.454 μέτρων. Ένας αγώνας ο οποίος χρειάζεται τι, Γιάννη? Χρειάζεται, για πρώτη φορά πραγματοποιείται, και χρειάζεται αντοχή, χρειάζεται... Ακριβώς. Τι αγώνας είναι? Είναι ένας αγώνας ιδιαίτερος, μοναδικός για τα ελληνικά δεδομένα. Από όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάτι παρόμοιο στην Ελλάδα, με τέτοια υψομετρική διαφορά σε ανάπτυγμα 20 χιλιόμετρων, όπως είναι ο συγκεκριμένος. Πρόκειται για έναν αγώνα ο οποίος προϋποθέτει ότι ο αθλητής έχει γράψει ήδη πολλά προπονητικά χιλιόμετρα στο βουνό, ένας αγώνας αντοχής, ένας αγώνας επιμονής, που θα δοκιμάσει σίγουρα τα όρια και τις αντοχές των αθλητών, χαρίζοντας τους όμως ταυτόχρονα μια μοναδική εμπειρία, καθώς ανεβαίνοντας προς τη Μαδάρα, όπως αποκαλούμε εμείς εδώ τα Λευκά Όρη, από τη μία μεριά θα γναντεύει τις πάρα πολλές κορυφές των Λευκών Ωραίων, 50 τον αριθμό περίπου, πάνω από 2.000 μέτρα, ενώ από την άλλη θα έχει απεριόριστη θέα στο Λευκό Πελάγος. Οπότε έτσι κι αλλιώς αυτό είναι σαν να δίνει την όθηση και σαν να δίνει και τη δύναμη να συνεχίσει στον αθλητή η διαδρομή και το τοπίο, το οποίο τον δικαιώνει. Γιατί τραβάει ζόρι. Όταν μιλάμε για ανηφορικό δρόμο και για ορεινό αγώνα, είναι λίγο ζόρικο σε σχέση με το συνηθισμένο. Οπότε απευθύνεται κυρίως σε αθλητές οι οποίοι όντως έχουν διαγράψει το δικό τους βηματισμό, σωστά? Σίγουρα απευθύνεται σε εμπειρότερους αθλητές. Σε αντίθεση με τον μικρότερο αγώνα που θα γίνει την επόμενη μέρα, την Κυριακή, στις 27 Οκτωβρίου, ο οποίος απευθύνεται στο ευρύ κοινό. Συνέβαινε και διοργανώνονταν και τα προηγούμενα χρόνια με μεγάλη επιτυχία. Πέρυσι τον αναλάβαμε εμείς σαν Σύλλογος Ορεινού Τρεξίματος, προσπαθώντας μάλλον να τον αναβαθμίσουμε όσο μπορούμε, δεδομένου του γεγονότος ότι είμαστε μια πολυπληθής ομάδα ενθουσιωδών νέων με όρεξη και αγάπη για το φυσικό περιβάλλον και το βουνό. Τα καταφέραμε, θέλω να πιστεύω, πράγμα το οποίο φάνηκε από το ρεκόρ των συμμετοχών για τα τοπικά δεδομένα. Πρακτικές λεπτομέρειες για τη διαδρομή αυτή της Κυριακής, που κυρίως από ό,τι αντιλαμβανόμαστε από αυτά που μας περιγράφεις, απευθύνεται στο ευρύ κοινό και ίσως και σε όλες τις ηλικίες και σε όλα τα επίπεδα. Ξεκινάει από πού? Τους αφήνει το ferry boat στο λιμανάκι, στο Λουτρό? Μάλιστα. Το πλοίο ξεκινάει από τη χώρα Σφακίων, φτάνοντας στο Λουτρό. Να πούμε βασικά ότι ξεκινάει ξεκινάει στις 8.30 ώρα το... Συγγνώμη, στις 10 η ώρα για το μικρό αγώνα το καραβάκι, φτάνοντας στο Λουτρό με την πτώση του καταπέλτη, δίνεται και η εκκίνηση. Ο αγώνας αυτός είναι σχετικά μικρός, αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για 4,5 χιλιόμετρα, στα οποία όμως ο αθλητής κερδίζει σχεδόν 700 μέτρα υψομετρικής διαφοράς, τερματίζοντας στην Ανώπολη. Η διαδρομή επίσης...
Ακούω κανονικά, υπάρχει μια μικρή καθυστέρηση mm-hmm. στον ήχο. Η διαδρομή όμως επίσης είναι μοναδική και μαγική και για τους φυσιολάτρες, αν μη τι άλλο, αλλά και για τους λάτρεις του αθλητισμού και δι' του ορεινού τρεξίματος, είναι μια πρόκληση, έτσι. Σίγουρα είναι μια πρόκληση. Πρόκειται για έναν αγώνα έκρηξης, δύναμης και αντοχής, ο οποίος επίσης θα δοκιμάσει τα όρια και τις αντοχές των αθλητών, πλην όμως μπορεί να ακολουθηθεί και από αθλητές οι οποίοι δεν έχουν το background, το υπόβαθρο, το πούμε έτσι, που έχουν οι πιο έμπειροι, θα μπορούσαν να το κάνουν σε ένα δικό τους χαλαρό τέμπο, σε ένα χαλαρό ρυθμό και να το ευχαριστηθούν το ίδιο. Τερματίζοντας δε στην Ανώπολη, να μην παραλείψω να πω ότι θα ακολουθήσει κέρασμα από τον Πολιτιστικό Σύλλογο της Ανώπολης, τους οποίους ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά τους αυτού και γενικότερα για την φιλοξενία τους. Καθώς επίσης να ευχαριστήσουμε τους χορηγούς μας και ιδιαίτερως την ΑΝΕΝΔΙΚ, χωρίς τη συνδρομή της οποίας δεν θα ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθεί αυτός ο ιδιαίτερος αγώνας. Άρα, μιλάμε για την Κυριακή, για τον αγώνα. Θα μας βοηθήσουν και για τις πληροφορίες. Όση ώρα εμείς συζητάμε ακριβώς για το Σφακιά Vertical Run, για έναν αγώνα κάθετης mm-hmm. ανάβασης, ο οποίος μας είπε ότι έχει κλείσει ο αριθμός των συμμετοχών. Ήταν τόσο ώστε αυτή τη στιγμή όσοι μας παρακολουθούν δεν έχουν περιθώριο. Μην τους τάξουμε και τελικά δεν τα καταφέρουν. Για την Κυριακή. Ο αριθμός των συμμετοχών είναι ιδιαίτερος μεγάλος. Οι εγγραφές δεν έχουν κλείσει ακόμα. Α, έχουν περιθώριο. Οι εγγραφές θα κλείσουν βεβαίως μέχρι αύριο το βράδυ. Μπορούν να γραφτούν οι ενδιαφερόμενοι είτε ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του συλλόγου arkalos.gr mm-hmm. Είτε εγγράφος σε τρία αθλητικά μαγαζιά στο Aquafit στα Χανιά, στο γυμναστήριο Καλύβες Cross Box Underground στις Καλύβες, καθώς και στο μαγαζί αθλητικών ειδών Γκούφα στο Ηράκλειο. Όπως και να έχει όμως... Έχουμε μέχρι αύριο το βράδυ. Υπάρχει το περιθώριο αυτό, γιατί μιλάμε για το Σαββατοκύριακο αυτό, 26 και 27 του Οκτώβρη, που πολλοί κόσμος θέλει να κάνει κάτι διαφορετικό. Αν μη τι άλλο, με μια επαφή με τη φύση και με άλλους ανθρώπους οι οποίοι μοιράζονται το ίδιο πάθος και τεστάρεις και λίγο και τις αντοχές σου βέβαια με τις διοργανώσεις αυτές και αν μη τι άλλο γεμίζεις και με ενέργεια και με ωραίες εικόνες. Βλέπουμε και όση ώρα εμείς συζητάμε τους τρόπους επικοινωνίας μαζί σας, τόσο από την ιστοσελίδα σας, της ομάδας αυτής της πολιτικής, πολυσχηδούς τελικά, αλλά και τη σελίδα στο Facebook. Να μάθουμε όμως κάποια πράγματα και γύρω από τη δική σας ομάδα. Ποιοι είναι οι Άρκαλοι? Λοιπόν, η ομάδα δημιουργήθηκε πέρυσι τον Αύγουστο. Πρόκειται για μια ομάδα ετερόκλητη, θα έλεγα, από ανθρώπους που τους ενώνει κυρίως το πάθος για το βουνό, για το ορεινό τρέξιμο, η αγάπη για τη φύση, για το φυσικό περιβάλλον και η ανάγκη τους να δώσουν το μήνυμα σε πρώτη φάση στην τοπική κοινωνία του υγιούς αθλητισμού και της αγάπης για τη φύση. Σε δεύτερη φάση βέβαια και τη διάδοση του ορεινού τρεξίματος στην Ελλάδα γενικότερα. Μάλιστα. Εξάλλου θα ήταν παράληψη αν δεν ανέφερα ότι αρκετοί αθλητές του συλλόγου μας συμμετέχουν ανατακτά χρονικά διαστήματα σε διάφορες διοργανώσεις ανά την Ελλάδα, όπως ήταν φέτος ο Όλυμπος, πέρυσι το Ζαγόρι κτλ. Και πάντοτε με σεβασμό στο περιβάλλον. Αυτό είναι αυτό το οποίο κρατάμε, με την αγάπη σας και με την διοργάνωση αυτή και για το Σάββατο αλλά και για την Κυριακή, με ανεβασμένο το επίπεδο. Λοιπόν, να σας στείλουμε όλες μας τις ευχές, να σας πούμε ότι χαρήκαμε πάρα πολύ έστω και με αυτή τη συνομιλία μας και με τη σύνδεσή μας και σας περιμένουμε να σας γνωρίσουμε και από κοντά και ζωντανά να σας έχουμε στο πλατό μας. Και εμείς σας περιμένουμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να πούμε ότι ο καιρός προβλέπεται ότι θα είναι καλό στο διήμερο εκείνο και η διάθεσή μας θα είναι στα ύψη. Έτσι και αλλιώς, κυριολεκτικά. Μεταφορικά και κυριολεκτικά. Αν κρίνουμε από το υψόμετρο, είμαστε βέβαιοι γι' αυτό. Λοιπόν, πολλά πολλά φιλιά στα όμορφα Χανιά. Να περάσετε όμορφα. Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πολύ.